Κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε της Πολιτιστικής Ένωσης Εργαζομένων ΟΤΕ, κύριε Προϊστάμενε του Τεχνικού Τμήματος Φλόρινας, κυρία Εκπρόσωπε της Εταιρικής Υποκοινότητας Ομίλου ΟΤΕ, κύριοι Σύνεδροι, κυρίες και κύριοι. Αρχικά θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στο 43ο Προσυνέδριο Πολιτιστικών Κέντρων Μακεδονίας Θράκης. Ο πολιτισμός αποτελεί ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας μας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το Ολυμπιακό Ιδεώδες. Αυτό είναι και το θέμα του φετινού μας προσυνεδρίου. Πολιτισμός και Ολυμπιακό Ιδεώδες. Ο πολιτισμός, το πολιτιστικό μας απόθεμα, η σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, η πολιτιστική μας κληρονομιά, αποτελούν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο και ως τέτοιο πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΕ και Συνταξιούχων Ομίλου ΟΤΕ Φλόρινας, κύριο Κουσμάνη Βασίλη, να προσέλθει στο βήμα για να έχει συμβάσει. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στη Φλόρινα και στις πανέμορφες πρέσπες. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο 44ο Προσυνέδριο Πολιτιστικών Κέντρων Εργαζομένων ΟΤΕ με θέμα πολιτισμός και Ολυμπιακό Ιδεώδες. Σκοπός του Προσυνεδρίου είναι να διερευνήσει εάν οι πολιτιστικές αρχές και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού θεωρούνται ακόμη, από την αναβίωση των αγώνων μέχρι και σήμερα, ένα μέσο μετάδοση ηθικών αξιών και αρετών στον άνθρωπο. Καθώς επίσης, εάν η μετάδοση των αρχών αυτών μπορούν να διαδραματίσουν κεντρικό, παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο σε σύγχρονες κοινοπολιτικές και εκπαιδευτικές συνθήκες του 21ου αιώνα. Ο Ολυμπισμός είναι η φιλοσοφία η οποία, μέσω της εκπαίδευσης, αποσκοπεί στην καλλιέργεια υγιών ηθικών αξιών, συμβάλλουν στη διαδικασία ηθικής διαπαιδαγώγησης του σύγχρονου ανθρώπου. Οι αρχές του Ολυμπισμού αποτελούν πολύτιμη πηγή αξιών και ιδανικών, τα οποία μέσω της εκπαίδευσης αναδεικνύουν ανθρωπιστική και πολιτιστική αξία του αθλητισμού. Γίνεται λοιπόν εμφανές ότι ο Ολυμπισμός είναι ένα εκπαιδευτικό μέσο μετάδοσης ενός συνόλου ηθικών αξιών και αρετών στον άνθρωπο. Κλείνοντας τον χαιρετισμό μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερους τους αξιόλογους συμμιλητές μου, τον Θεοφιλέστατο Αρχιμανδρίτη Ειρηνέο Πετρεφρεμίδη, την κυρία. Παρακαλώ. Θεοφιλέστατη είναι η Επίσκοπη. Συγγνώμη. Κάτι σημαίνει αυτό. Την κυρία Γκόγκο Τριανταφυλιά, η οποία είναι εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, και τον Δήμαρχο Πρεσπών και πρώην συνάδελφο κύριο Πασχαλίδη Παναγιώτη, οικοδεσπότη του χώρου και του τόπου. Επίσης, ένα τελευταίο ευχαριστώ θα ήθελα να δώσω και στους χορηγούς μας, τα Αναψυκτικά Δυνάκη, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, καθώς επίσης και σε όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του προσυνεδρίου. Σας εύχομαι καλή διαμονή στην περιοχή των Πρεσπών και καλή μας επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Πασχαλίδη Παναγιώτη, να ανέβεις στο βήμα για να έχει επιτυχία. Προσωριότατε. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα στο Δήμο Πρεσπών. Ο Δήμος Πρεσπών είναι ο μικρότερος Δήμος ορεινός της Ελλάδος, αλλά είναι μεγάλο σε έκταση, 503 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 1560 κάτοικοι, 3 κάτοικοι ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Είναι ο πιο αραιοκατοικημένος. Ήθελα να σας συγχαρώ για την πολιτιστική και πολιτισμική δράση που κάνει ο ΟΤΕ, μάλλον η Κοσμοτέ τώρα, που είναι συνεχή παρουσία στα πολιτιστικά και πολιτισμικά δρόμενα του τόπου μας, γιατί είναι αυτή η ταυτότητά μας
και αυτά πρέπει να τα διατηρήσουμε. Είστε στο Δήμο Πρεσπών, είναι όπως είπα ο πιο μικρός Δήμος, αλλά και ο πιο πολυσυζητημένος αυτό το τελευταίο διάστημα εδώ στην περιοχή μας. Εγώ ήμουνα 10 χρόνια πρόεδρος του πολιτιστικού κέντρου εργαζομένου στο Νότια Φλόρινας. Συνεχίζω τον πολιτισμό, συνεχίζω από ένα άλλο πολιτιστικό, το οποίο είναι εδώ και 30 χρόνια και έχω μεταφέρει την παράδοση του τόπου μας σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, αρχίζω από τη μακρινή Αυστραλία, Κίνα, μέχρι την Δανία ψηλά. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την πολιτιστική σας δράση. Ήθελα να συγχαρώ και την ΠΕΟΤΕ, η οποία είναι πάντα ενεργός, και ένα που με συγκίνησε ήταν στο συνέδριο των Χανίων το περιοδικό που είχε ένα μικρό αφιέρωμα και στο πρόσωπό μου. Ήταν πολύ συγκινητικό, ήταν περισσότερο συγκινητικό από το πεντασέλιδο αφιέρωμα που έκανε το Σπίγκελ, ένα περιοδικό 1.000.000 αντιτύπων, και αυτό μου δίνει χαρά και ικανοποίηση. Λοιπόν, σας εύχομαι να περάσετε όμορφα στις πρέσπες. Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Πρεσπών. Παρακαλούμε τον προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος Φλόρινας, τον κύριο Μισαγγίδη Μιχαήλ, να ανέβει στο βήμα και χαιρετίζει. Καλημέρα σας. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα εγώ. Θα σας πω μια ιστοριούλα. Πριν μερικά χρόνια ήμασταν στο γραφείο εγώ, ο Παναγιώτης, ο Βασίλης, η Βάσο και κανένα δύο συνάδελφοι ακόμα. Και όπως καθόμασταν, επειδή ο Βασίλης λέει ωραίες ατάκες, του λέει Βάσο, Βασίλη, για χαρακτήρισε μας όλους εμάς εδώ μέσα, πως καθόμαστε με μία λέξη. Είπε ο Βασίλης για όλους και λέει, για πες και για τον Μιχάλη. Και λέει, η λέξη ήταν ανάποδος. επειδή είμαι ανάποδος, θα ξεκινήσω και εγώ ανάποδα τώρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν θα κρατήσω το πρωτόκολλο, παρότι το αγαπώ ιδιαίτερα τον Πάντερ Ειρηνέο, θα ξεκινήσω ανάποδα. Αγαπητοί συνέδροι, παρατηρητές και συνοδοί από τα πολιτιστικά κέντρα Μακεδονίας Τράκης, σας καλωσορίζουμε στην περιοχή αρμοδιότητάς μου, στον νομό Φλόρινας, στις καταπληκτικές πρέσπες, τις πανέμορφες, και εύχομαι σε όλους σας να περάσετε και να χαρείτε τη δήμερη αυτή διαμονή σας σε αυτήν την απλού κάλους περιοχή. Θέλω να περάσετε καλά και θέλω που θα γυρίσετε στον τόπο σας να είστε τόσο ευχαριστημένοι που αμέσως να διοργανώσετε μια εκδρομή με τα πολιτιστικά σας για να έρθετε να δουν και τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου σας αυτή την καταπληκτική περιοχή. Γιατί πραγματικά είναι καταπληκτική και θα το διαπιστώσετε κι εσείς. Συνεχίζοντας, αφού ξεκινάμε ανάποδα, θα ήθελα να καλωσορίσω τις δύο κυρίες, την πρόεδρο της ΠΕΕ, τη Μαρία Τεγμαλακίδου και την κυρία Περίση. Κυρία Περίση, από την άλλη, έρχεται και πρώτη φορά εδώ. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είστε εδώ μαζί μας και ευχόμαστε να έχετε κι εσείς μια καλή διαμονή και να έρθετε κι εσείς ξανά εδώ. Εμείς είμαστε στη διάθεση ορονών, όποτε αποφασίσετε να έρθετε με τα πολιτιστικά σας ή και μόνοι σας, να σας συνοδεύσουμε, να σας ξαναγήσουμε και ό,τι άλλο χρειάζεστε από εμάς. Τώρα πάω λίγο στον δεύτερο λόγο που σας είπα, την ιστοριούλα. Και επειδή δεν μου δίνεται συνήθως χρόνος να μιλήσω από μικρόφωνο, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για τρεις ανθρώπους. Για τρεις ανθρώπους που σημάδεψαν τη δική μου πορεία στον ΟΤΕ. Και αυτοί είναι ο φίλος και αδερφός, ο νυν δήμαρχος, ο Παναγιώτης Πασχαλίδης, ο οποίος με έχει βοηθήσει τόσο πολύ σε όλη μου την πορεία και στον ΟΤΕ αλλά και πριν. Γνωριζόμαστε 26 χρόνια, από τότε που έκανα πρακτική στον ΟΤΕ. Είμαστε από τότε φίλοι και με έχει βοηθήσει τόσο πολύ και εντός και εκτός ΟΤΕ που του οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το δεύτερο άτομο στο οποίο οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι ο φίλος συνάδελφος, ο Βασίλης ο Πούζιος. Είμαστε και με αυτόν φίλοι από το 1993
Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, το είχα και προϊστάμενο κάποια στιγμή. Και είναι ο λόγος που βρίσκομαι και στον ΟΤΕ. Όταν είχε βγει η προκήρυξη, με πήρε ο Βασίλης τηλέφωνο και μου λέει: κάνε τα χαρτιά σου. Και εξαιτίας αυτών των δύο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ. Τέλος, το τρίτο άτομο που θέλω να ευχαριστήσω είναι η Βάσο Κατίνη. Γιατί. Τη Βάσο δεν τη γνωρίζω βέβαια από το 93. Δεν είχε γεννήθει. Ναι. Παρ' όλα αυτά, οι τέσσερις μας από το 2008 περίπου είμαστε μια πάρα πολύ καλή παρέα που κάθε εβδομάδα βγαίνουμε, βρισκόμαστε, είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον στα προβλήματα και στις χαρές και γι' αυτό θεωρώ ότι και στους τρεις οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ και τώρα μου δόθηκε ευκαιρία να το πω. Τέλος, θέλω να πω κάτι για τον άνθρωπο που γνωρίζω περισσότερο από όλους εδώ μέσα. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Πάτερ Ειρηνέα. Το γνωρίζω από τότε που ήμουν 10 χρονών. Ίσως και πιο μικρός, Πάτερ. Τότε ήταν, ως λαϊκός, ήταν ο κύριος Στράτος για μας. Ήταν ο κατηχητής μου. Τον υπεραγαπώ και θα τον υπεραγαπώ γιατί πραγματικά το αξίζει. Θυμάμαι δύο πράγματα από τον Πάτερ Ειρηνέα. Το ένα είναι το ότι με πήρε κάποια στιγμή τηλέφωνο και μου λέει πάρ' το ημερολόγιο της Μητρόπολης. Είχε κάνει η Μητρόπολη αφιέρωμα στον Πόντο. Ο Πάτερ Ειρηνέος είχε πάρει και μια δικιά μου φωτογραφία που ήμουν ντυμένος με την ποντιακή στολή, την πήρε και την έβαλε στο ημερολόγιο της Μητρόπολης. Δεν το βρήκα, έπρεπε να το φέρετε εσείς πάντα. Όπως εξαρτάται, δεν μπορούσα να το βρω. Το δεύτερο πράγμα που θυμάμαι είναι από το προηγούμενο προσυνέδριο, όπου πάλι ήταν ομιλητής ο Πάτερ Ειρηνέος. Είχε πει μία φράση που μου έχει μείνει και την θυμάμαι πάρα πολύ. Και όσοι ήταν εκεί πέρα, δεν θυμάστε. Η φράση ήταν: δεν θέλουμε παιδιά Αϊνστάιν με καρδιά Κάιν. Δυστυχώς, μάλλον πάμε προς τα εκεί. Πάτερ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για όλα όσα μου δώσετε αυτά τα χρόνια, ό,τι έχετε κάνει για εμένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την αποδοχή της πρότασής μου, γιατί εγώ μεσολάβησα τέλος πάντων να είστε ο κύριος ομιλητής, παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα λόγω της Μεγάλης Σαρακοστής. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εύχομαι ο Θεός να σας δίνει υγεία για να μπορείτε να διαπρέπετε τόσο στο ακαδημαϊκό σας έργο, όσο και στο θρησκευτικό. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να σας δω και στην ψηλότερη βαθμίδα της ιεραρχίας, εδώ στον τόπο μας. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά. Τέλος, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ Φλόρινας, στον πρόεδρο τον Βασίλη τον Κουσμάνη, γιατί πραγματικά, για να κάνουμε ένα προσυνέδριο πλέον, απαιτούνται θυσίες. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, το ξέρετε πολύ καλά. Το πολιτιστικό κίνημα στον ΟΤΕ δεν πάει τόσο καλά. Τα μέλη δεν συμμετέχουν και για να μπορέσουμε να κάνουμε έστω και μία εκδήλωση χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εγώ την προηγούμενη τριετία που ήμουν πρόεδρος ήθελα να κάνω εδώ πέρα με τη Χριστίνα το συνέδριο. Δεν τα καταφέραμε. Βασίλη, συγχαρητήρια. Χαρά στο κουράγιο σου. Εμείς θα είμαστε δίπλα σου και ό,τι χρειαστείς και σαν Μιχάλης αλλά και σαν προϊστάμενος του Λουκού θα σε βοηθάω όσο μπορώ. Τέλος, ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές για την όσο το δυνατόν καλύτερη έκβαση του προσυνεδρίου, τόσο του προϊσταμένου της Τεχνικής Περιφέρειας Βόρειο Ελλάδος, του κ. Κοτζαμπογιώκη, όσο και του προϊσταμένου του Τεχνικού Διαμερίσματος Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Τσιφίδη, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να είναι εδώ. Δήμαρχοι μου υποσχέθηκαν και οι δύο ότι θα είναι εδώ όταν ξεκινήσει τη λειτουργία της η καμπίνα που μόλις στήσαμε στον Άγιο Γερμανό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. Αυτό δεν ήταν χαιρετισμός, αυτό ήταν κάτω από τις ψυχές. Είχα μια ευκαιρία, βάσο δεν είχα άλλη ευκαιρία. Είμαστε όλα επίληξης. Δεν ήμουν εγώ σήμερα η παρουσιάστρια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν τον προϊστάμενο του τεχνικού τμήματος. Και παρακαλούμε την εκπρόσωπο της εταιρικής υπευθυνότητας ομίλου ΟΤΕ, την κυρία Περίση, για ένα χαιρετισμό. Καλημέρα και από μένα. Δεν ακούγεται η έκφραση.
Ναι, το χαμό. Καθαμήλωση, Βασίλη. Ήταν καλύτερο πριν, ναι. Έχω δυνατή φωνή, νομίζω κάπως θα μας ακούσουν. Εκ μέρους λοιπόν της Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας αλλά και της διοίκησης του ΟΜΗΛΟΤΕ θέλω να σας απευθύνω αυτό το χαιρετισμό σε μια τόσο όμορφη πραγματικά γωνιά της πατρίδας μας. Έχω μείνει, δεν έχω δει τίποτα μεν, αλλά πραγματικά με ό,τι έχω δει μέχρι τώρα θεωρώ ότι είναι μοναδικό. Την τοποθέτηση ψυχής δεν την κάνουμε μετά, μεταξύ μας. Τώρα θα πω δύο λόγια μόνο για το, για το θέμα του προσυνοχού. Ο πολιτισμός και τα ολυμπικά, τα ολυμπιακά ιδεώδη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Μιας και όπως λέγανε και οι αρχαίοι πρόγονοι μας, νους υγιής εν σώμα υγείας, άρα έτσι κι αλλιώς τα είχαν συνδεδεμένα. Οι σχολές και ό,τι προγυμνάσια που κάνανε στην αρχαία Ελλάδα ήταν το κομμάτι του πνεύματος ήταν τόσο πολύ συνδεδεμένο με το τελικό αποτέλεσμα που ήταν ο αγώνας, που δεν μπορεί παρά να είναι το θέμα μας να είναι στη σωστή κατεύθυνση. Και φυσικά οι Ολυμπιακοί αγώνες και το Ολυμπιακό Ιδεώδες είχαν πολύ σημαντικές δομές και κατευθύνσεις και ένα από τα βασικά τους χαρακτηριστικά ήταν ότι δέχονταν όλους τους ανθρώπους, δεν υπήρχε διαχωρισμός, δεν υπήρχε διαχωρισμός φυλής, σταματούσαν οι πόλεμοι, όλα αυτά είναι πολιτισμός. Όμως πολιτισμός είναι και αυτό που έχει να προσφέρει αυτή η μικρή, μάλλον μεγάλη περιοχή με τους λίγους κατοίκους. Η φύση είναι ένας πολιτισμός, πρέπει να τον συντηρήσουμε. Σήμερα συμπτωματικά είναι η ώρα της γης. Είναι μια μέρα που όλοι πρέπει να θυμηθούμε ότι πρέπει πραγματικά να φροντίσουμε τη γη και τον πλανήτη όπου ζούμε. Γι' αυτό και το φετινό μήνυμα της σημερινής μέρας είναι συνδέσουμε τη φύση. Είμαστε η γενιά που κατέστρεψε αυτή τη φύση, αλλά είμαστε και η μοναδική γενιά που τη λένε τουλάχιστον οι μελέτες που μπορούμε να κάνουμε κάτι για να τη σώσουμε, έστω και τελευταία στιγμή. Και εδώ είναι πραγματικά η περιοχή που είναι η γιορτή της φύσης. Δηλαδή, είμαστε σε μια περιοχή που έχει τόσο πολλά σπάνια είδη, που έχει πληθυσμούς που υπάρχουν μόνο εδώ, που έχει μια βιοποικιλότητα μοναδική σε όλο τον κόσμο. Άρα, πραγματικά, νομίζω είμαστε στην καλύτερη στιγμή και στο καλύτερο σημείο για να συζητήσουμε για πολιτισμό, να συζητήσουμε για το τι εμείς ως εργαζόμενοι στον ΟΜΗΛΟΤΕ εντός και εκτός, έχουμε και ενεργεία, έχουμε και συνταξιούχους, μπορούμε να κάνουμε, αλλά και να δώσουμε ένα μεγαλύτερο μήνυμα για το τι σημαίνουν αυτά που κάνουμε για τη ζωή μας. Επίσης, δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό που έχουμε εδώ την κυρία από την Ένωση Πρεσπών, το Φορέα Διαχείρισης Πρεσπών. Θέλω να σας πω ότι το κανονικό μου, το άλλο μου καπέλο στη δουλειά είναι ότι είναι υπεύθυνη περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οπότε θα σας ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή και μακάρι να μπορέσουμε να μιλήσουμε και λίγο παραπάνω. Θέλω να ευχηθώ καλές εργασίες σε όλους μας. Τα συμπεράσματα θα είναι, είμαι σίγουρη, σημαντικά. Να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βλέπω πολύ κόσμο. Δεν ξέρω αν ήρθαν όλα τα πολιτιστικά, μάλλον ναι. Δηλαδή, δίνει έμπνευση και κουράγιο και αισιοδοξία για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ανέβει στο βήμα για ένα χαιρετισμό και την κήρυξη της έναρξης του συνεδρίου. Καλημέρα σας. Ακούγομαι? Ναι, ναι. Ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω 17 πολιτιστικά κέντρα που βρίσκονται εδώ, τα δύο που δεν βρίσκονται ούτως ή άλλως έχουν επικοινωνήσει και τους έχουν ευχαριστήσει διαζώσεις, όλους μαζί και έναν ξεχωριστά, που κάθε χρόνο βρίσκεστε εδώ στα προσυνέδρια, στο κάθε διαφορετικό τόπο το οποίο κάνουμε, για να συμμετέχετε, να καταθέσετε τις απόψεις σας, τα επιχειρήματά σας, τις ιδέες σας, για να προχωρήσει και η Πολιτιστική Ένωση Εργαζομένων ΟΤΕ ένα βήμα παρακάτω. Χωρίς εσάς και χωρίς τη συμμετοχή σας, τόσο στα πολιτιστικά σας κέντρα, όσο και στα προσυνέδρια και στις δράσεις που διοργανώνει η Πολιτιστική Ένωση, δεν θα μπορέσουμε να πάμε πουθενά. Θα μείνουμε στάσιμοι και σιγά σιγά
απλά δεν θα υπάρχουν. Το φτηνό θέμα μας, πολιτισμός και ολυμπιακό ιδεώδες, το έχουμε αναλύσει πολύ διεξοδικά και στα προηγούμενα συνέδρια και με ομιλητές και θα τα εξηγήσουμε και σήμερα, θα τοποθετηθούν οι ομιλητές μας. Δεν νομίζω ότι μια δική μου τοποθέτηση επί του θέματος θα ήταν τώρα σκόπιμη, γιατί δεν θα ήθελα να σας κουράσω. Ούτως ή άλλως είναι ανεξάρτητο. Από μόνο του δημιουργεί πολιτισμό, το ολυμπιακό ιδεώδες, σε μια γκάμα πραγμάτων που έχει δημιουργήσει από τους τότε αιώνες μέχρι το σήμερα, που το βλέπουμε, το θαυμάζουμε και αναρωτιόμαστε το μεγαλείο ψυχής που μπορεί να κρύβουν όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν και πώς αγκαλιάζονται ο ένας με τον άλλον, ανεξαρτήτως χρώματος, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ανεξαρτήτως φυλής. Θα σας ευχαριστήσω και πάλι για τη συμμετοχή σας. Θα ευχηθώ να έχουμε καλές εργασίες στο προσυνέδριό μας. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Κέντρου και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Φλόρινας που τρέξανε για να μπορέσει να γίνει αυτό το προσυνέδριο. Και θα μου επιτρέψετε να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Βασίλη τον Μπούζιο. Είναι ένας από τους δύο ανθρώπους οι οποίοι στέκονται δίπλα στη σελίδα της ΠΕΟΤΕ, που αν δεν ήταν αυτός, νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα μπορούσε να λειτουργήσει και να συντηρηθεί, που δεν είναι σωστά συντηρημένη και δεν λειτουργεί σωστά και έτσι όπως θα έπρεπε. Αλλά είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να την ξαναφτιάξουμε και να τη δουλέψουμε έτσι όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κηρύσω την έναρξη των εργασιών.